Συνεχίζουμε λοιπόν με την άσκηση 14 που ονομάζεται Prompting and Passing, δηλαδή στην ουσία ζητάω πληροφορίες στο prompting και passing, παίρνω αυτές τις πληροφορίες από εκεί που τις έχω βάλει και τις περνάω στον κώδικά μου, στο μπορώ να τις επεξεργασώ είτε να τις εκτυπώσω. Οπότε prompting and passing στην ουσία είναι το ζητάω πληροφορίες και μετά τις βάζω στο γνωστό μέρος. Η γενική ιδέα της άσκησης. Πάμε λοιπόν ξεκινώντας να αποθηκεύσουμε την άσκηση νούμερο 14. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά πατώντας την ανέρεση που τα έχω ξαναγράψει θα μου εμφανίζονται οι εντολές. Ξεκινάμε πάλι με την ίδια εντολή με πριν, όπου παίρνω πληροφορίες από το System Files. Το βλέπουμε εδώ και έχουμε την εισαγωγή των import στο argv. Οπότε το sys είναι το σύστημα και το argv είναι το κεφάλαιο στο οποίο εισάγουμε. Στη συνέχεια έχουμε το script και το username μέσα στο κεφάλαιο του argv να μπαίνουν και το prompt που στην ουσία είναι ότι πληκτρολογεί ο χρήστης σαν μια εντολή την οποία πληκτρολογεί ο χρήστης και το πρόγραμμά μας περιμένει να λάβει δεδομένα. Δεν είχαμε το prompt, απλά το πρόγραμμα θα περίμενε να λάβει δεδομένα. Τώρα όσο έχει να κάνει με το script και το username είναι οι δύο τιμές τις οποίες θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε μετά στην γραμμή εντολών ώστε να μας εμφανιστεί το πρόγραμμα όπως και κάναμε πριν με την μεταβλητή 1, 2 και 3. Οπότε αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να πληκτρολογήσει το script που είναι x14.api και ένα username ώστε να συνεχίσει να εκτελείται το πρόγραμμα. Τώρα έχουμε μια εντολή, ένα print που λέει hi100s, im100s script και βλέπετε ότι λαμβάνει δεδομένα από το username που έχουμε πληκτρολογήσει και το script το οποίο είναι η άσκηση 14 στην προκειμένη περίπτωση. Συνεχίζοντας έχουμε ένα ακόμα print το οποίο είναι μια απλή φράση μέσα σε διπλά εισαγωγικά που μας λέει ότι θα ήθελα να μας κάνει μερικές ερωτήσεις, δεν έχει τίποτα περίεργο. Στη συνέχεια βλέπουμε μια ακόμα ερώτηση Do you like me? Και παίρνει το 100s και βάζει τη μεταβλητή username που τη δίνει ο χρήστης. Βλέπουμε εδώ. Και στη συνέχεια έχουμε τη μεταβλητή likes την οποία θα την πάρουμε από το Do you like me? Το οποίο βλέπουμε έχουμε το prompt εδώ και ένα ρόλο που είναι το εισέγει ο χρήστης την απάντηση. Έχουμε επίσης μια ακόμα ερώτηση, το πούμε μένεις, 1%s, όπου εδώ πάλι θα βρει το username, το οποίο πληκτρολογήσαμε στην αρχή, και μετά βρει τη leaves με ένα row input, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, εισάγει ο χρήστης. Στη συνέχεια, τι είδος υπολογιστή έχεις, ξανά μετά βρει τη computer και ένα row input, για να πάρει την απάντηση από αυτό που θα γράψει ο χρήστης. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε ένα print, τα τριπλά εισαγωγικά τα οποία τα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη άσκηση είναι για να γράψουμε ένα μεγάλο κείμενο. Εδώ βλέπουμε ανοίγουν και εδώ κλείνουν. Και βλέπουμε ένα κειμενάκι να εκτυπώνεται μέσα το οποίο λέει all right, so you said 100R. About liking me, η απάντηση από το Do you like me? You live in 100R, όπου είναι το που μένουμε, η απάντηση θα πάρει αυτή την ερώτηση. Και στη συνέχεια έχουμε το 100R computer, το οποίο θα πάρει από αυτή την ερώτηση. Και βλέπουμε ότι μετά τα τριπλά διπλά εισαγωγικά έχει ένα 100 likes, lives, computer, δηλαδή οι τρεις μεταβλητές τις οποίες θα μπουν εδώ. Το 100R θα πει το likes, εδώ το 100R θα πει το leaves και στην τελευταία ερώτηση θα πει το computer. Έτσι, αυτός είναι ο κώδικας της προτιμάς άσκησης.
Πάμε λοιπόν να το εκτελέσουμε, πηγαίνοντας ξανά στην διαδρομή όπου έχουμε αποθηκεύσει την άσκηση 14, εκεί που είναι και οι υπόλοιπες. Και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την άσκηση 14 του LeafBI, και όπως είπαμε θέλει και ένα username για να συνεχίσει. Ας πληκτρολογήσω το όνομά μου, Σάκης, και πατώντας το Enter θα δούμε ότι μας εμφανίζει αυτά που έχουμε γράψει, δηλαδή Hi Σάκης, το username που έχω πληκτρολογήσει εδώ, που βλέπουμε εδώ, Hi I am, το όνομα του script, το οποίο το διαβάζει από το script που έχουμε ονομάσει εδώ, 14.pi, που είναι και το όνομα της άσκησης. I like to ask you a few questions, το βλέπουμε εδώ, και στη συνέχεια ρωτάει, do you like me, Σάκης? Περιμένει απάντηση από τον χρήστη, θα απαντήσω yes. Θα με ρωτήσει που μένω, θα απαντήσω Καβάλα. Στο τέλος θα με ρωτήσει, όπως είδαμε, τι είδος υπολογιστή έχω, θα το απαντήσω Asus. Και στη συνέχεια θα μου εκτυπώσει το κείμενο που έχουμε στο τέλος με τις απαντήσεις που έχω δώσει πιο πάνω. Alright, so you said yes. You live in Καβάλα, το 100% εδώ, και you have Asus computer. Βλέπετε ότι οι απαντήσεις μπαίνουν μέσα σε μονά εισαγωγικά. Και αυτό είναι το πρόγραμμά μας και άσκηση 14. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο.